Είναι ο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό αναλυτή. Πάμε στην Αθήνα. Καλό σα απόγευμα, κύριε Τσίκα. Γεια σα, κύριε Μεφίτου. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε ότι προηγήθηκαν και πανηγυρικέ δηλώσει του Κύπρου Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Προέδρου μα ότι πλέον έχουμε γίνει στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Υπάρχει ένα κλίμα πλέον. Αλλάζει λίγο το τοπίο ή όχι. Και θα πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Ναι, φαντάζομαι όμως ότι δεν πρόκειται περί στρατιωτική συμμαχία. Εντάξει, είναι στρατηγικό διάλογο, είναι κάτι ευρύτερο του. Περιέχει και στρατιωτική συνεργασία, ναι, και πολλά άλλα. Φυσικά, ναι. Περιέχει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, κύριε Νοφίτου, γιατί τώρα εμείς αρχίζουμε και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, επειδή αναφέρθηκε η Κύπρος, αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι βέβαιο ότι αρχίζει. Θα ανοίξει ή θα κλείσει, αλλά με ποιο τρόπο θα κλείσει θα το δούμε, το βόρειο μέτωπο του Ισραήλ. Δηλαδή αρχίζει πια και μετατοπίζεται το θέμα εκεί. Γιατί φαίνεται ότι σιγά σιγά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα της Γάζας και της Χαμάς ψηλό τελειώνει, το λέω έτσι, λίγο σημαντικά, διότι και η Χαμάς έχει χάσει αρκετές από τις δυνατότητες της τις μαχητικές που έχει, αρχίζουν πια και οι διεθνείς πιέσεις να βρεθεί μια κάποιου τύπου διευθέτηση εκεί, με μια κάποιου τύπου κατάπαυση του πυρός που μπορεί να έχει και ο Μύρους. Το θέμα όμως του Βόρειου Μετώπου με τη Χεζμπολάχ υφίστατο και συνεχίζει να υφίσταται και φαίνεται ότι πλησιάζει η ώρα του. Δηλαδή φαίνεται ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι η ώρα να επιληθεί και το θέμα της Χεζμπολάχ, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στα νότια σύνορα του Λιβάνου και εκτοξεύει ρουκέτες, πυράβλους και άλλες επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών στο Βόρειο Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε μάλιστα ότι, ίσως κάνω λάθος τον αριθμό, περίπου 50.000 Ισραηλινοί πολίτες, κάτοικοι, άμαχοι, έχουν εγκαταλείψει εδώ και μείνει στο Βόρειο Ισραήλ, φοβούμενοι επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, όταν άρχισε πια η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα. Και άρα αυτό το θέμα πρέπει να διευθετηθεί. Δεν μπορούν αυτοί να παραμένουν εκτοπισμένοι. Θα πρέπει να γυρίσουν. Για να γυρίσουν, πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας στο Βόρειο Ισραήλ. Για να συμβούν συνθήκες ασφάλειας, για να υπάρξουν, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει η Χαμάς να κάνει επιθέσεις. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες αυτό να μην οδηγήσει σε ένα νέο μέτωπο. Μαθαίνουμε σήμερα. Μαθαίνουμε σήμερα ότι έγιναν ορισμένες επαφές σε στρατιωτικό επίπεδο, το τονίζω, όχι πολιτικό, σε στρατιωτικό επίπεδο, μεταξύ Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται ακόμα στο Ιράκ με Ιρανούς αξιωματούχους των φρουρών της Επανάστασης και ειδικά μάλιστα της μονάδας Αλ-Κουτς. Το Αλ-Κουτς είναι η μουσουλμανική ονομασία της Ιερουσαλήμ. Αυτή η μονάδα έχει κυρίως να κάνει σε σχέση με τις εξωτερικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από το Ιράν. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε μείζον θέμα, θα λυνόταν τοπικά. Λοιπόν, με τον άλλο ή με τον τρόπο. Λοιπόν, ήρθαν λοιπόν σε επαφή με Ιρανούς στρατιωτικούς και κάνουν μια συζήτηση η οποία λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση που είχε ληφθεί παλαιότερα ότι η Χεζμπολάχ δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω στα νότια σύνορα του Λιβάνου, ή στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, και πρέπει να αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Αυτή ήταν μια απόφαση που είχε γίνει με μεσολάβηση του ΙΕ, όταν είχε γίνει πάλι η εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να αποθήσει προς τα πίσω τη Χεζμπολάχ. Τότε λοιπόν είχε δεκτεί η Χεζμπολάχ να πάει προς τα πίσω. Αργότερα επανήλθε. Και φαίνεται ότι οι Αμερικανοί συζητούν με τους Ιρανούς στο στρατιωτικό επίπεδο να πιστεί η Χεζμπολάχ να εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Υπάρχει και σε ψήφισμα του ΟΗΕ να πάει πίσω με αντάλλαγμα, να μην γίνει στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Επειδή λοιπόν τώρα η ηγεσία της Χεζμπολάχ καταλαβαίνει ότι έχει έρθει αυτή η ώρα να διευθετηθεί αυτό το μέτωπο, κατ' εμέ απειλεί θεούς και δαίμονες στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Σε αυτούς λοιπόν περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Λέει δηλαδή ότι αν μας επιτεθείτε, εγώ
θα το κάνω ολοκαύτωμα. Αν βοηθήσετε στην επίθεση. Ναι, διότι είδατε, λέει ο Νασράλα, ο ηγέτης της Βλάχ, λέει ότι εμείς ξέρετε πολεμάμε χωρίς κανόνες, χωρίς όρους, θα γίνει μακελιό. Αυτό λέει, το είπε στην ίδια δήλωση, σε αυτήν που αναφέρει μέσα αυτό το θέμα για την Κύπρο, λέει ότι εμείς δεν θα έχει η απάντησή μας όρια, όρους, κανόνες. Και πράγματι, η Χεζμπολάχ δεν είναι ένας κρατικός παράγοντας, έτσι είναι μια εξτρεμιστική, θεοκρατική οργάνωση, η οποία δεν λειτουργεί με τους ορθολογικούς όρους με τους οποίους εμείς αναλύουμε και συζητάμε τα ζητήματα. Έχει κάνει και τρομοκρατικές εκθέσεις. Οι απειλές αφορούν τα καθαρά κυπριακά λιμάνια και αεροδρόμια ή και τις βάσεις. Κοιτάξτε, τώρα πιστεύω ότι θέλει να το αφήσει λίγο ανοιχτό. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι αν μου επιτεθείτε, εγώ δεν οροδώ προουδενός. Αυτό είναι η ουσία. Ότι εγώ θα χτυπήσω παντού. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως, κύριε Νεοφύτου, για να πω και το άλλο σκέλος ερωτήσεις σας, ότι θα φτάσουμε εύκολα εκεί. Πρώτα απ' όλα, διότι δεν εμπλέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία στη στρατιωτική αυτή αναμέτρηση. Είναι άλλο ότι σχέσεις με, που έχει με το Ισραήλ. Πάρα πολλές χώρες της περιοχής έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, έτσι δεν είναι. Και με τους Αμερικανούς, έτσι. Δηλαδή δεν εμπλέκεται και δεν νομίζω ότι και η ίδια η Χεζμπολάχ θα θελήσει να διευρύνει τόσο πολύ τα μέτωπά της. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει αμερικανικός στόλος από τότε που άρχισε μετά την 7 Οκτωβρίου. Μπορεί να μην είχε πολλά το πρόβλημα, αλλά ο ίδιος ο Νετανιάχου που ξέρει ότι αν τελειώσει ο πόλεμος, το κεφάλι του θα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Φυσικά είναι σωστό και αυτό. Λοιπόν, ξέρει όμως ότι αν επιτεθεί πολύ, μπορεί να χτυπηθεί ακόμα και από αμερικανικά πλοία που βρίσκονται έξω από την Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει μεγάλη δύναμη του αμερικανικού στόλου απ' έξω. Νομίζω ότι κυρίως φωνάζει και απειλεί, διότι φοβάται ότι έρχεται αυτή η ώρα που σας είπα στην αρχή και που σας περιέγραψα. Λίγο παραπάνω χρόνο πόσο είχατε σκεφτεί εσείς, αλλά νομίζω ότι ήταν σημαντικό να καταλάβουμε σε ποια στιγμή βρισκόμαστε. Ναι. Τώρα, θα χτυπήσει οι Βρετανικές βάσεις. Τώρα, δεν το νομίζω. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό ότι θα φτάσουμε εκεί. Το αφήνει όμως και λίγο ανοιχτό. Κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνει και διαπραγματεύσεις με το Ιράν, έτσι, γιατί με την Χεζμπολάχ δεν συζητάει κανείς, έτσι, το Ιράν. Είναι εκπρόσωπος, μάλλον η Χεζμπολάχ είναι εκπρόσωπος του Ιράν και με το Ιράν. Και νομίζω ότι ό,τι διαβήματα πρέπει να γίνουν και πιέσεις πρέπει να απευθυνθούν στο Ιράν. Το Ιράν έχει αποφασιστικό λόγο και ρόλο. Μάλιστα. Στο τι θα κάνει και μέχρι πού θα φτάσει η Χεζμπολάχ. Και επειδή ρωτούν οι ακροατές, δεν υπάρχει κάποια δύναμη που μπορεί να τιμωρήσει το Ισραήλ για όλη αυτή την επίθεση και όλο αυτό το φωνικό που γίνεται, έτσι. Τώρα αυτό είναι. Άλλο θέμα. Ναι, είναι άλλο θέμα. Ναι, καταλάβατε. Δεν είναι υπάρχει. Άλλο θέμα, κύριε Μηφίτου. Δηλαδή, αυτό πώς να σας το πω. Δεν είναι, γιατί καμιά φορά τώρα, εάν κάτσουμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που μπορούμε να την κάνουμε. Εγώ ευχαρίστω. Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τη Χεζμπολάχ. Με τη Χεζμπολάχ υπάρχει ζήτημα ανεξαρτήτως των υπολείπων εξελίξεων που γίνονται στη Γάζα κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει, διότι. Να σας το πω εξής. Η συμφωνία που έχει υπάρξει με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ είναι ότι στο νότιο Λίβανο πρέπει να αποσυρθεί και Χεζμπολάχ προς τα πίσω, πίσω από ένα ποταμό που υπάρχει εκεί, και στο νότιο Λίβανο να υπάρχουν μόνο δυνάμεις του επίσημου Λιβανέζικου στρατού και της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο. Υπάρχει δική ειρηνευτική δύναμη που υπάρχει στο Λίβανο. Διότι το νότιο κομμάτι του Λιβάνου που έχει καταλάβει η Χεζμπολάχ δεν μπορούν να μπουν ούτε οι επίσημες δυνάμεις του Λιβανικού στρατού. Και ουσιαστικά η Χεζμπολάχ με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να οδηγήσει ολόκληρο το Λίβανο σε μια τεράστια περιπέτεια. Μάλιστα. Για αποφάσεις που δεν τις ελέγχει η επίσημη λιβανική κυβέρνηση. Είναι κράτος εν κράτη η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, αυτό θέλω να πω. Μάλιστα, καταλάβαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, ήταν ο Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός αναλυτής. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι.